Αλλά ωραίος. Ολυμπιακός είμαι, ναι. Το ξέρω. Ολυμπιακός, αλλά ωραίος λέω. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, τι έχουν πάθει έχει από χθες, σας φλιδωρούν για τον Ηρακλή και σας τη λένε κιόλας και στο τέλος σας παίρνουν και σας ζητάνε και συγγνώμη. Μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή. Τι παίρνουν, ήθελα να ξέρω μεσημεριάτικα κάποιοι ακροατές. Εσείς λέτε κάποια πράγματα. Εσύ δόκιμε, τη μία μέρα έμπαινε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα και κουνούσε, τον μπήκε με τα βαΐων και κλάδων και τετά τη φωνάζανε Άρων, Άρων, Σταύρος στον αυτόν. Αυτό σου φαίνεται παράξενο. Μα είναι δυνατόν τώρα, σαν ραδιοφωνικός σταθμός της Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα να έχετε ρεπορτάζ του Ηρακλή και να βγαίνει και να σας λένε ότι λιδωρείτε το Ηρακλή. Η δουλειά μας είναι να τα ακούμε και αυτό μες στη δουλειά μας. Σίγουρα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Φίλε, εμείς δεν έχουμε. Άκου, δοκιμέ. Εμείς δεν θέλουμε τρόπους. Και μόνο που άλλος έχει την ευθυξία να μας την πει. Συγγνώμη. Οι τρόποι, δηλαδή, θα αλλάξουν τα κρατήρια. Δεν με ενοχλεί. Συγγνώμη. Είμαστε εγώ και ο Κόκκινος άνθρωποι που έχουμε οι ίδιοι τρόπους. Εμείς δεν έχουμε τρόπους. Δηλαδή, είμαστε μια εκπομπή. Καταρχήν, ο Κόκκινος είναι extreme. Ο Κόκκινος είναι άξεστος. Δεν σας ξέρω προσωπικά, αλλά τη δουλειά σας την κάνετε πάρα πολύ σωστά. Σε ευχαριστούμε για αυτό που λες. Σας ακούμε και λέτε πράγματα που αισθανθούν. Ναι, παλικάρι μου, καλό. Άκουμε. Εμείς έχουμε. Άκου. Επειδή το σοβαρεύεις και επειδή κλείνει και δεν έχει άλλο, θα σου πω κάτι. Εμείς έχουμε διαλέξει ένα διαφορετικό τρόπο να κάνουμε αθλητική δημοσιογραφία. Πιο αιρετικό, πιο χαβαλεζίδικο, πες το πώς θέλεις. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Γι' αυτό και σας ακούμε. Λοιπόν, σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Κάποιοι καταλαβαίνουν και κάποιοι παρεξηγούν. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν το ότι εδώ μέσα. Παίζεται να μείνει θέατρο γιατί αυτός ο βλαμμένος δίπλα το έχει το ηθοποιηλίκι. Το έχει το ηθοποιηλίκι κανονικά. Είναι καλός. Και να κάνει μιμήσεις και το γουστάρι του βγαίνει. Εντάξει, και προσπαθούμε να παντρέψουμε κάποια πράγματα και να βγάλουμε καλό αποτέλεσμα. Εγώ δεν ξέρω αν είμαστε σωστοί. Το ότι υπάρχουμε. Όχι, σοβαρά μιλώ. Δεν ξέρω αν είμαστε σωστοί. Το ότι υπάρχουμε ταυτόχρονα 10 χρόνια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη βλακία και το πιο σοφό που έχει πει. Ούτε ζευγάρι δεν κάθεται 10 χρόνια μαζί. Παντρεμένο ζευγάρι. Να πω και κάτι τελευταίο πριν κλείσετε. Ναι. Πάμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Βγαίνει ο καθένας τώρα και θέλει βάζει στοίχημα με τον Μάνο, με τον κύριο Αντωνιάδη. Γι' αυτά ζούμε, ρε. Μην το χαλάς. Δεν βλέπουν τα χάλια του. Ρε, γι' αυτά. 7 ομάδες στα playoff, 7 θα βγαίνανε. Άκου να δεις, δόκιμε. Γι' αυτά ζούμε. Εμείς είμαστε ένα τεράστιο καφενείο σε εισαγωγικά. Το οποίο αυτό που θα γινόταν στο καφενείο γίνεται στο ραδιόφωνο. Δεν είναι κακό. Ακριβώς. Μακάρι η κόντρα του κόσμου αυτό είναι να βάλουν τα τσίπουρα, να πει βάζω 10 ευρώ, 20 ευρώ. Αυτά είναι. Αυτό επιτυχία είναι. Μην το χαλάς. Ωραίο είναι αυτό. Να είσαι καλά, δόκιμε. Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, στον Ηρακλή.